Ναι, πρέπει να πούμε ότι τα οφειλόμενα είναι πάρα πολλά. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε εισπράξει σχεδόν τίποτα ως ΠΕΔ. Και ως ΠΕΔ αλλά και ως Δήμοι. Αυτά είναι πάρα πολλά χρήματα και έτσι στερούμεθα να προχωρήσουμε να υλοποιούμε έργα στους Δήμους μας. Αλλά στερείται και η ΠΕΔ ακόμα να λειτουργήσει σωστά και απρόσκοπτα όπως οφείλει να λειτουργήσει. Τα έργα του προγράμματος ΕΣΠΑ, όπως ξέρετε και όλοι σας από εδώ και αρκετό διάστημα, έχουν παγώσει όλα. Δεν προχωράει τίποτα σχεδόν και είμαστε σε αναμονή τώρα της έναρξης του νέου προγράμματος. Ήδη τέλος του έτους λύγει το ΕΣΠΑ και αρχίζει το καινούριο το ΣΕΣ το λεγόμενο. Αλλά μέχρι το πέρας του έτους του 2015 οφείλουμε να κλείσουμε κάποιες υποχρεώσεις. Δυστυχώς όμως τα Υπουργεία δεν λειτουργούν ακόμα επειδή η κυβέρνηση εξελέγει πρόσφατα, ώσπου να εγκατασταθούν οι υπουργοί, να ενημερωθούν και να ξεκινήσουν να λειτουργούν, θα παρέλθει ο χρόνος και δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε καμία πληρωμή προς τους εργολάβους οι οποίοι έχουν αναλάβει τα συγκεκριμένα έργα. Ευελπιστούμε να επιταχύνει η κυβέρνηση σύντομα αυτό το διάστημα της διαδικασίας για να μπορούμε να προχωρήσουμε στις πληρωμές και το κλείσιμο των έργων. Μέχρι σήμερα έρχονται στα 257 εκατομμύρια. Από αυτά σχεδόν δεν έχουμε εισπράξει τίποτα. Τα χρήματα που έχουμε πάρει θα λέγαμε ότι είναι ψίχουλα. Αυτά είναι τα χρήματα που έρχονται προς τους ΟΤΑ. Αλλά υπάρχουν και αντίστοιχα ποσά που οφείλει προς την ΠΕΔ. Η ΠΕΔ έχει εισπράξει το 12%, 12,5% από αυτό που πρέπει να εισπράξει από το κράτος. Δεν υπάρχει χρηματοδότηση των ΠΕΔ από τους ΚΑΠ. Ναι, και πόσα λεφτά είναι αυτά για την ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας? Από το 1% που πρέπει να εισπράξουμε, έπρεπε να αποδοθεί συνολικά στο όργανο της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, δηλαδή 25,7 εκατομμύρια. Μετά από την πρόταση της σχέδιας που έγινε, δηλαδή σύμφωνα με το ποσοστό που μείωσε από το 2% στο 1,5%, πρέπει να εισπραχθούν 17 εκατομμύρια. Σήμερα έχουν καλύψει μόνο τα 3,5 εκατομμύρια. Δηλαδή έχουμε καλύψει το 12,5%. Την περίοδο της κρίσης και με τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι, οι φορείς και ο ιδιωτικός τομέας, κάθε χρηματοδότηση η οποία καθυστερεί δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα. Το τελευταίο διάστημα, εκτός από τις εκλογικές διαδικασίες που καθυστέρησαν κάποιες δράσεις, υπήρχε και η σταθερή καθυστέρηση των χρηματοδοτήσεων, όπου πλέον οδήγησε τα πράγματα σε κάποια διέξοδα. Καταρχήν έργα, πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι δεν πρέπει να σταματούν να χρηματοδοτούνται, πρέπει να παρακολουθείται με ακρίβεια η ροή πληρωμών, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται και λειτουργικά προβλήματα, αλλά και προβλήματα σε μια περιοχή στην οποία κατασκευάζεται ένα τμήμα έργου και με τη μη ολοκλήρωσή του στο τέλος να καταστρέφεται. Έτσι λοιπόν έχουν συγκεντρωθεί οι δυσκολίες σε όλους τους Δήμους και σαν ΠΕΔ θα τα συζητήσουμε και παράλληλα θα υπάρξει ψήφισμα και θα σταλεί στους αρμόδιους υπουργούς ή ακόμη και στην ΚΕΔΕ προκειμένου συνολικά και συλλογικά να αντιμετωπιστεί η κατάσταση και να ξεπεραστούν τα διέξοδα.